Τι είναι το σύνδρομο ζώδους κλήρυνσης? Είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που στην οποία οι άρρωστοι βγάζουν καλοήθη συνήθως όγκους σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Το νόσημα είναι σπάνιο μεν, αλλά τελικά υπολογίζεται στην Ελλάδα έχουμε περίπου 15 καινούριες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Το νόσημα λοιπόν είναι γενετικό γιατί κληρονομείται από τον γονιό στο παιδί του. Όμως αυτό συμβαίνει μόνο στο 1/3 των περιπτώσεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι καινούργια μετάλλαξη. Είναι κάτι που ξεκινάει ξαφνικά σε μια οικογένεια με δύο απολύτως υγιείς γονείς. Οι εκδηλώσεις νόσου ξεκινάνε νωρίς και είναι δυστυχώς εσόβιες. Το νόσημα είναι χρόνιο και μόνιμο. Κύριες εκδηλώσεις του αφορούν τελικά τον εγκέφαλο. Τα παιδιά έχουν σε ένα ψηλό ποσοστό, γύρω στο 90% επιληψία. Και καμιά φορά είναι και το πρώτο προβάλλον σύμπτωμα. Ξεκινάει με επιληψία η ιστορία του πρώτου μήνε ζωή. Ένα ποσοστό παιδιών σημαντικό, τα μισά περίπου έχουν νοητική στέρηση. Τουλάχιστον το 1/3 έχει μια αυτιστική συμπεριφορά. Και αυτά όσον αφορά τον εγκέφαλο. Όσον αφορά άλλα όργανα, το δεύτερο όργανο που προσβάλλεται συχνά είναι οι νεφροί. 80% των ενηλίκων με το νόσημα έχουν πρόβλημα με τους νεφρούς. Κάνουν κάτι καλοήθης όγκους, αγγιομιλιπώματα στο νεφρό. Και αυτό πάλι χρειάζεται μια αντιμετώπιση και μερικές φορές κάνει και σοβαρές επιπλοκές. Αλλά υπάρχουν εκδηλώσεις σχεδόν από όλα τα όργανα. Από τα μάτια, από την καρδιά, από το δέρμα. Κάνουν κάτι χαρακτηριστικά σημάδια στο πρόσωπο και στο δέρμα. Εκδηλώσεις οι οποίες, αν τις βάλεις όλες μαζί, δημιουργούν προβλήματα και χαλάνε την ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του όταν μεγαλώσει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι μετέχουν όλοι οι ιστοί, μόνο εμείς δεν μετέχουν. Όλα τα άλλα όργανα μετέχουν στο νόσημα. Τι νεότερο έχουμε όσον αφορά τη θεραπευτική αγωγή στην νόσο? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα η εξέλιξη που υπήρχε στην επιστήμη ήταν να κάνεις διάγνωση και μια συμπτωματική θεραπεία. Τα τελευταία λίγα χρόνια, 3-4 χρόνια, έχουν βγει κάποια φάρμακα με τα οποία αυτοί οι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται είτε στον εγκέφαλο είτε στους νεφρούς ή σε άλλα σημεία του σώματος, με μια φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη, μπορούν να ανασταλεί το μεγάλωμά τους και να μεκρύνουν. Και αυτό έχει φαίνεται ευνοϊκό αποτέλεσμα, γιατί αφενός αποφεύγει κανένα χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο που παλιότερα ήταν ρουτίνα. Και γενικά βελτιώνονται πολλές από τις εκδηλώσεις της νόσου. Οι πρώτες ενδείξεις από τη χρήση των φαρμάκων αυτών, που είναι μερικών ετών, 4-5 χρόνια, φαίνεται ότι δεν έχουν σπουδαίες παρενέργειες, ότι αποδίδουν αρκετά καλά. Και όσο τα παίρνει ο άρρωστος, αυτοί οι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσουν, σουρώνουν, μαζεύουν και πηγαίνουν καλύτερα οι άρρωστοι. Και είμαστε όλοι στην ιατρική κοινότητα ενθουσιασμένοι, γιατί είναι κάτι καινούριο, το οποίο για πολλά χρόνια νόση είναι γνωστή από το 1880, και τώρα μόλις υπάρχει κάτι που φαίνεται να αλλάζει όχι απλώς την αντιμετώπιση της νόσου, τη συμπτωματική που λέμε ιατρικά, αλλά κάτι πιο θεματικό, τις εκδηλώσεις όσο αυτές και αυτές να τις τροποποιήσει ισχυρά. Ποια είναι σήμερα τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με οζώδης κλήρυνση? Εκτός από τα συμπτώματα που η πάθηση παρουσιάζει, τα οποία είναι πάρα πολλά και προσωπικά την αποκαλώ λερναία ύδρα γιατί διορθώνεις το όλα και εμφανίζεται κάτι άλλο, είναι πολύ σοβαρό ότι όλη η οικογένεια θίγεται, η κοινωνική πλευρά της ιστορίας, τα άτομα αυτά απομονώνονται. Πραγματικά η ζωή τους γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, η καθημερινότητα τους το ίδιο. Οι γονείς χωρίζουν πολλές φορές. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν θεραπεύεται, όπως έχουμε πει, και είναι για όλη τη ζωή. Επομένως, όλη η ζωή σημαδεύεται. Η Ελληνική Εταιρεία Ζώδους Κληρύνσεως βοηθάει πολύ και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και με συμβουλές κοινωνικές, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά, δεν είναι γραμμένα τα δικαιώματα των ασθενών αυτών και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Επίσης, διεθνώς λένε, δεν λένε, απλώς είναι η πραγματικότητα, ότι το 95% της σωστής πληροφόρησης οι ασθενείς το παίρνουν από το σύλλογο και όχι από το γιατρό. Και αυτό συμβαίνει διότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους εξηγήσουμε περισσότερο και με υπομονή αυτά που ο γιατρός τους έχει πει, στην καλύτερη περίπτωση σε μισή ώρα. Και υπό το κράτος του σοκ που υφίστανται, δεν είναι σε θέση ούτε καν να τα καταλάβουν. Βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε, γιατί τα προβλήματα είναι ατελείωτα, πραγματικά ατελείωτα. Υπάρχουν κάποιες δράσεις που έχει προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα η εταιρεία σας? Βεβαίως, η εταιρεία αυτή υφίσταται τώρα κάπου 30 χρόνια, με μεγάλη πείρα, και ο κύριος στόχος είναι η ενημέρωση γιατρών και ασθενών και του ευρύτερου κοινού
και οι δράσεις οι οποίες δεν σταματάνε και συνεχίζουν είναι οι μερίδες ή συνέδρια με στόχο την ενημέρωση αυτή. Κάνουμε συγκεντρώσεις για τους γονείς ειδικά που να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε απλά το πώς μπορούν να βοηθηθούν. Και ειδικά τώρα προχθές είχαμε μια συγκέντρωση με μεγάλη επιτυχία, ήρθαν άτομα από όλη την Ελλάδα και τους μίλησαν και για αυτό το καινούριο φάρμακο που έχει βρεθεί και που τόσα χρόνια ήταν σκοτάδι μπροστά μας και τώρα είναι ένα φως στο τούνελ, όπως τους λέω, να υπάρχει μια ελπίδα, γιατί πραγματικά αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα συμπτώματα που η νόσος προκαλεί, που είναι στον εγκέφαλο και στα νεφρά και γενικά βελτιώνει την όλη κατάσταση και είναι μια μεγάλη μας ελπίδα. Οι εκδηλώσεις δεν σταματάνε, όπως και ενημερωτικά έντυπα, ό,τι μπορούμε, διαλέξεις. Τώρα θα συνεργαστούμε και με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, γιατί είμαστε και ιατρική εταιρεία, για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, πράγμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύουμε.